Η παρουσίαση της πρότασης του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας έρχεται να κορυφώσει ένα πραγματικά μεγάλο άνοιγμα, μια πλούσια και εξειδικευμένη ανασχολή δραστηριότητα των οργανώσεων της σπουδάσεως Θεσσαλονίκης. Η πρόταση του κόμματος για την ανώτατη εκπαίδευση αποτέλεσε και μπορεί να αποτελέσει το επόμενο διάστημα όρο για να ανοίξει στα γεμάτα η συζήτηση μέσα στα αμφιθέατρα με χιλιάδες φοιτητές για αυτό που λέμε τα μεγάλα ζητήματα. Όπως ποια είναι η πραγματική αιτία όλων όσων βιώνουμε και βλέπουμε γύρω μας σήμερα, τι μπαίνει εμπόδιο στην ύπαρξη πανεπιστημίου και κοινωνίας που να ανταποκρίνει στις σύγχρονες δυνατότητες και ανάγκες της εποχής μας. Πώς συνδέεται ο καθημερινός αγώνας των κομμουνιστών μέσα στους συλλόγους, στα τμήματα, με την πάλη για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία. Επιδιώκουμε η σημερινή εκδήλωση, η συζήτηση που αναπτύχθηκε με εκατοντάδες νέους, να αποτελέσει αφετηρία και ζωντανό προβληματισμό για τις μεγάλες τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες της εποχής μας, που μένουν όμως αναξιοποιητές, φρενάρονται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Για το ρόλο και το χαρακτήρα της επιστήμης και του επιστήμονα ως δύναμης που μπορεί στο βαθμό που αξιοποιείται με άλλο κίνητρο στην παραγωγή και στην οικονομία να απογειώσει το επίπεδο ζωής των εργαζομένων, της νεολαίας, του λαού. Για την αιτία του φαινομένου της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης, την δυνατότητα κομμουνιστικές σχέσεις παραγωγής να την εξαλείψουν, να δώσουν τέλος στην ανασφάλεια, την εργασιακή περιπλάνηση, την αβεβαιότητα δεκάδων φοιτητών και αποφύτων. Για το ρόλο του Πανεπιστημίου σήμερα στην αναπαραγωγή και διαιώνση της κυρίαρχης ιδεολογίας, της κυριαρχίας αστικής τάξης πάνω στην εργατική, για την οποία δεν διστάζει να διαστρεβλώνει την ιστορία, να αναπαράγει αναστολογικές θεωρίες, να βάζει πλάτη για τον αντικομμουνισμό. Το σημερινό Πανεπιστήμιο είναι ιστορικά ξεπερασμένο, δεν ανταποκρίνεται στα όνειρα, τις ανάγκες, τους στόχους των φοιτητών της κοινωνίας. Είναι ξεπερασμένο γιατί πατάει σε ένα ξεπερασμένο σύστημα που, αν και έχει σαπίσει, προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει την κυριαρχία του σε όλα τα επίπεδα. Η σημερινή πραγματικότητα στις σχολές το επιβεβαιώνει όσα προαναφέρθηκαν, αν και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται πρωτόγνωρα. Αντίθετα, έρχονται από μακριά, με κάθε κυβέρνηση να προσθέτει το λιθαράκι του στο αντιεκπαιδευτικό οικοδόμημα, που είναι θεμελιωμένο με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Από την πρώτη μέρα ανοίγματος των σχολών μας, μετά από 1,5 χρόνο, βρεθήκαμε σε ένα πανεπιστήμιο ενοχήρωτο απέναντι στην πανδημία, αντιμέτωποι με παλιά και νέα προβλήματα, ως αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των ιδρυμάτων. Η πλήρης αξιοποίηση και διαμόρφωση νέων υποδομών, όπως είναι και το αμφιθέατρο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, το οποίο αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν διατίθεται για την πραγματοποίηση μαθημάτων, αλλά νοικιάζεται για την ενέργεια σεμιναρίων και για την παροχή πιστοποιήσεων, η στήριξη της φοιτητικής μέρημνας, η ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού, του προσωπικού καθαριότητας, που αποτέλεσαν βασικά αιτήματα και διεκδικήσεις των φοιτητικών συλλόγων, αντιμετωπίστηκαν ως μεγάλο κόστος, το οποίο δεν έχει άμεσο ανταποδοτικό όφελος για τα πανεπιστήμια και άρα δεν ιεραρχείται από το αστικό κράτος. Μαζί με αυτά όμως βρεθήκαμε σε ένα πανεπιστήμιο που δεν πήρε κανένα μέτρο να καλύψει τα μορφωτικά κενά που το ίδιο δημιούργησε μέσα από την τηλεκπαίδευση, τη συνεχή υποβάθμιση των σπουδών, σε ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση που, αν και δηλώνει αδυναμία να καλύψει κενά, είναι πανέτοιμο να μας κουπουλήσει μετά το πτυχίο σεμινάρια και μεταπτυχιακά σε όποιον αντέχει τσέπη του. Βέβαια, για τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και για όλες τις προηγούμενες, αλλού βρίσκεται το πρόβλημα, όσα προανέφερα. Το πρόβλημα για αυτούς εντοπίζεται στη συλλογική οργάνωση και δράση των φοιτητών, που μέσα από το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα θέτουν επιθετικό προσανατολισμό στις διεκδικήσεις τους, ξεπερνούν αδυναμίες, βάζουν στο επίκεντρο τις σπουδές και τη δουλειά στο επιστημονικό τους αντικείμενο με σύγχρονα δικαιώματα. Η ύπαρξη της ΚΝΕ, η ισχυροποίηση της σε κάθε τμήμα και έτος, είναι όρος για να μην κυριαρχεί ο συμβιβασμός, η αποδοχή της κατάστασης, να φωτίζεται η προοπτική ενός διαφορετικού πανεπιστημίου και κοινωνίας, στο έδαφος το οποίο θα αναπτύσσει ολόπλευρα η επιστήμη και η τεχνολογία, θα αξιοποιείται το υπάρχον και το νέο επιστημονικό δυναμικό στο μεγάλο στόχο της κάλυψης των ολοένα και μεγαλύτερων κοινωνικών αναγκών. Γι' αυτό και τα μέλη και φίλοι της ΚΝΕ δίνουμε τη μάχη της ιδεολογικής και πολιτικής αντεπίθεσης σε κάθε τμήμα και σχολή, με παλιά και νέα ιδεολογήματα που προσπαθούν να πείσουν από τη μία ότι ο καπιταλισμός είναι αιώνιος, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, να παλέψουμε για μέτρα για να γίνει πιο δίκαιος, έστω πιο φιλικός προς το περιβάλλον, μέσα από ένα διαφορετικό μείγμα διαχείρισης, μια διαφορετική κυβέρνηση, που τίθονται ακριβώς για να βοηθήσουν ένα νέο, μια νέα να κοιτάξει μακρύτερα. Να αντιληφθεί την πορεία κίνησης των ανθρώπινων κοινωνιών, την ανάγκη και την επικαιρότητα της επαναστατικής ανατροπής της σημερινής βαρβαρότητας. Ή ας πούμε ότι η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα, η δράση των επιχειρήσεων, είναι όρος σήμερα για την τεχνολογική ανάπτυξη, την εξέλιξη της επιστήμης.
Αντίθετα, όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι μοναδικός όρος για την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιστημονική εξέλιξη είναι η εργασία δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων που όμως παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά όρια και κριτήρια του καπιταλιστικού κέρδους, των ερευνητικών εργασιών και project που έχει ανάγκη σήμερα η αγορά. Η υπαρκτή μεν τεχνολογική ανάπτυξη ούτε αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα εξέλιξης της ανέβαινε από τη μέση ο βραχνάς του κέρδους, ούτε και αποκτά άμεσο αντίκτυπο στη ζωή της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Οι δυνάμεις της ΚΝΕ, πορευόμενες βάσει των αποφάσεων του 21ου Συνεδρίου του κόμματός μας, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να μπορούμε στηριγμένοι στη μαρξιστική-λενινιστική μας κοσμοθεωρία, να αποκτήσουμε ικανότητα παρακολούθησης των επιστημονικών μας αντικειμένων, ανάπτυξης κριτικής σκέψης, γύρωσης και εξειδίκευσης στον χώρο, ώστε να μπορούμε με καλύτερους όρους να πείσουμε με τις επαναστατικές μας ιδέες, να αποκτήσουμε ακόμα καλύτερη δυνατότητα σύνδεσης της επαναστατικής μας θεωρίας με την επαναστατική δράση σε κάθε τμήμα και σχολή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πρότασή μας για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας μπορεί και πρέπει να τροφοδοτήσει τη δράση και τη στάση μας στους μαζικούς μας φορείς, στους φοιτητικούς μας συλλόγους. Θέτουμε φιλόδοξους στόχους για την οργάνωση διεκδικήσεων, επεξεργασία ετοιμάτων, πολύμορφη δραστηριότητα που βάζει στο επικεντρό την αντιπαράθεση με τις άπειρες αξίες και ιδανικά που προβάλλει το σημερινό σύστημα. Για αυτούς τους λόγους, επιδιώκουμε η παρέμβασή μας να ακουμπά στο σύνολο των όρων ζωής των φοιτητών, των σπουδών τους, του πτυχίου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Όλα τα παραπάνω βοηθά να δραστηριοποιηθούν ευρύτερες δυνάμεις, να κατανοείται η ανάγκη για συλλογικότητα, αφού σήμερα έχει χτυπηθεί η ίδια η έννοια της συλλογικής δράσης στο έδαφος αυταπατών για τον ατομικό δρόμο χαμηλών απαιτήσεων. Επιδιώκουμε να γινόμαστε καλύτεροι στην ιδεολογικοπολιτική διαπάλη μέσα στις γραμμές του κινήματος για το βάθμο της πολιτικοποίησης της πάλης, παίρνοντας υπόψη το επίπεδο του κινήματος σε κάθε φάση, για την οργάνωση και κινητοποίηση των φοιτητών γύρω από στόχους πάλης και αιτήματα που συσπηρώνουν ανασχολή, ανά ίδρυμα σε πανελλαδικό επίπεδο, με την επεξεργασία των αιτημάτων σε κάθε φάση που ενώνουν αγωνιστικά την πλειοψηφία των φοιτητών, χωρίς όμως να κάνουν εκτός το περιεχόμενο των διεκδικήσεών μας. Σε αυτόν τον όμορφο δρόμο έχει συμφέρον να βαδίσει κάθε νέος και νέα σήμερα μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ, στον δρόμο του αγώνα για το Πανεπιστήμιο και την κοινωνία που θα ταιριάζει στη δυνατότητα της εποχής, στις ανάγκες των εργαζομένων, της νεολαίας του λαού σήμερα. Για το Πανεπιστήμιο που θα αναπτύσσει την επιστήμη και την έρευνα με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, που δεν θα κάνει σκόντο στην κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε όλα τα επίπεδα, που θα διαπαιδαγωγεί το νέο επιστήμονα με τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, εξασφαλίζοντας τη διαμόρφωση ενός νέου τύπου ανθρώπου, αποκομμένο από τον ατομισμό, τη λογική «ο θάνατός σου, η ζωή μου», μέσα από την ίδια την ενεργητική συμμετοχή στα όργανα της εργατικής εξουσίας. Σε αυτή την υπόθεση, καλούμε κάθε νέο και νέα να βάλει το δικό του λιθαράκι, να παλέψει οργανωμένα μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ, έχοντας ξεκάθαρο ότι η γνώση, η επιστήμη, σε συνδυασμό με τις επαναστατικές ιδέες, μπορεί να κινήσει τον τροχό της ιστορίας μπροστά, να γίνει όπλο στην πάλη για τη νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ευχαριστώ πολύ.